Κυρίες μου και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το ατομικό δελτίο ειδήσεων με την Νικολέτα Δάφνου. Σάλλος έχει προκληθεί στην κοινή γνώμη μετά την δήλωση του επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξη Πατούλη ότι ο ίδιος δεν θα προσλάμβανε κανέναν τεμπελχανά που κάνει διδακτορικό, γιατί δείχνει πως δεν έχει ιδιαίτερη όρεξη για δουλειά. Έρευνα στο μπουντουάρ του κυρίου Πατέλη αποκάλυψε ημερολόγιο Hello Knitty, όπου ο ίδιος περιέγραφε λεπτομερώς τις ονειρόξεις του και τις kinky φαντασιώσεις του, ότι δουλεύουν γι' αυτόν φτηνά εργατικά χέρια χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση και άρα χωρίς τα φόντα να σκεφτούν, να αντιδράσουν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Βρε Πατέλη μου, δεν το ξέρεις ότι τυφλώνει, κόφτω και εσύ να κοιμηθούμε σαν άνθρωποι. Επίσης, έτσι είναι Αλέξη μου Πατέλη μου το σκαρφάλαιο μας, την ταξική αλυσίδα. Άλλοι το κάνουν με διδακτορικά και άλλοι με δικτατορικά. Διάλεξε ομάδα. Το παράδειγμα ατόμου που αγνοεί τα διδακτορικά και την εκπαίδευση γενικώς και στρέφεται στην ανάπτυξη με το ξύ κεφαλαίο, έδωσε ο πολιτικός της καρδιάς μας, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Καλέ! Ζει ακόμα Βαρβιτσιώτης! Με περισσή χάρη σκαρφάλωσε σαν έλουρο στα ιερά μάρμαρα της Ακρόπολης, τα οποία νιώθει ότι του ανήκουν, λες και τα αγόρασε επικατοχής ο δοσύλλογος παππούς του. Ουπς! Για να μεταλαμπαδεύσει το εξίσου ιερό μήνυμα της επί 40 χρόνια συνύπαρξης της ελληνικής με την ευρωπαϊκή σημαία on the rocks της Ακρόπολης. Και είχα μία φαγκούρα στο δεξί μου. And I was wondering what could it be. Τα νέα της εκπαίδευσης άνοιξαν επιτέλους τα σχολεία! Κακεντρεχείς θα πούν πως άνοιξαν για μια ψευδέστηση κανονικότητας, αφού άνοιξε ο τουρισμός και η εστίαση, και για να μην φάνε οι γονείς την καροτίδα της κυρά Κεραμέως μετά από τον πολύμινο web εξαγγλισμό. Το Υπουργείο Παιδείας θέσπισε υποχρεωτικά self-tests, 2 φορές την εβδομάδα παρακαλώ, για μαθητές και δασκάλους, κάνοντας τα ρουθούνια όλης της Ελλάδας να μοιάζουν με απορροφητήρες. Η κυρία Κεραμέως δήλωσε πως δεν έχει καμία σημασία που κανένας κρατικός φορέας δεν ελέγχει αν παιδιά και δάσκαλοι κάνουν σωστά το τεστ, όπως δεν έχει καμία σημασία που δεν ελέγχεται αν κάνουν όντως τεστ ή απλά μπαίνουν στην διαδικτυακή πλατφόρμα και πατάνε κλικ, αρνητικό! Το έγκυρο και έγκυρο δελτίο μας εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες των μέτρων για ασφαλές άνοιγμα των σχολείων και σας τις παρουσιάζει αμέσως. Για να αλαφρύνουμε λίγο το κλίμα, περνάμε στην Παυλίνα Νικολίνα για το quiz της ημέρας. Φίλες και φίλοι, φίλοι καριοφίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η Παυλίνα με τις παύλες της. Περνάμε στο σημερινό μας κουιζάκι που είναι παρατηρητικότητας. Βρείτε πόσες μάσκες φοράει ο κυριούλης για να προστατευτεί από τις ορδές των διψασμένων για σεξ, για χρήμα, για διακοπές τουριστών που ξερνάνε καθημερινά πλέον τα κρουαζιερόπλια και τα αεροπλάνα και οι οποίοι κουβαλάνε νέο μεταλλαγμένο κορονοϊό ώστε να παίξουμε άλλοι μαζί πλέον σε ένα νέο τζουμάντζι εμβολιασμού. Γιάννη, τι λες? Και κερδίστε ένα self-test. Δεν έχουμε λεφτά πια. Συνοψίζοντας τα νέα αυτής της εβδομάδας, καταλήγουμε στο ότι η κυβέρνηση των τελευταίων 80 ετών στην Ελλάδα είναι πρώτη με διαφορά.